Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας, ενσωμάτωση της Οδηγίας 85 του 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Και μόλις πριν από λίγο είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει βαρύς χαρακτηρισμούς, να λέει βαριές κουβέντες σε ένα κρεσέντο καταστροφολογίας, μηδενισμού, απαξίωσης των πάντων και προπαντός των επιτυχιών όχι της ελληνικής κυβέρνησης αλλά του ελληνικού λαού. Είναι αλήθεια η κατάσταση έτσι όπως την ακούσαμε να περιγράφεται από τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Προφανώς και όχι. Αντίθετα, σήμερα το περιβάλλον είναι ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο για τη χώρα μας οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον όπου η πατρίδα μας είναι ισχυρότερη πέρα από κάθε άλλη φορά, όπου χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά και στη στήριξη των εταίρων μας, γιατί πρέπει να λέμε και τις αλήθειες, η Ελλάδα, η πατρίδα μας, βγαίνει από έναν φαύλο κύκλο επώδυνης ύφεσης και από μια οδυνηρή οικονομική κρίση που ταλαιπώρησε τους Έλληνες πολίτες την τελευταία πενταετία. Αναμφισβήτητα, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα ελλείμματα του χθες γίνονται πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν γίνει πλεονάσματα τα οποία με συγκροτημένο και συστηματικό σχέδιο, με σύνεση και αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν τα νοικοκυριά, αποδίδονται με τη μορφή του κοινωνικού μερίσματος στους Έλληνες πολίτες. Αποδίδονται σε αυτούς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, σε αυτούς που είδαν εκ των πραγμάτων τα εισοδήματά τους να μειώνονται και να συρρυκνώνονται και πολλά από αυτά δραματικά. Η χώρα μας, από αδύναμος κρίκος που ήταν μέχρι πριν από 2 χρόνια, σήμερα γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι διεθνώς. Άλλωστε, η πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού στην πατρίδα μας απέδειξε ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, αποτελεί ένα σταθερό σημείο σε μια ιδιαίτερα ασταθή περιοχή, αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Έχοντας λοιπόν επιστρέψει πλέον στις αγορές επιτυχώς, προχωρούμε στην εξυγείαση της οικονομικής κατάστασης με ταχύς ρυθμούς. Η οικονομία μας, που θα κλείσει με θετικό πρόσημο μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης αυτή τη χρονιά, περνάει στην ανάκαμψη. Επιδεικνύοντας λοιπόν αποφασιστικότητα και τόλμη, αλλά και με συλλογική προσπάθεια, η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά πέτυχε αυτό που κάποιοι αμφισβητούσαν. Έσωσε τη χώρα από σίγουρη χρεοκοπία, την επανέφερε σε ρυθμούς ανάκαμψης και δημιούργησε προοπτικές επενδύσεων, ανάπτυξης και πάνω απ' όλα απασχόλησης. Αρκετοί βέβαια ήταν αυτοί, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, που πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Και τώρα ακόμη αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν ότι περάσαμε το σκόπελο και ότι η χώρα μας έκανε ένα τεράστιο άλμα μπροστά. Δυστυχώς για αυτούς διαψεύδονται συνεχώς σε αυτά που διακηρύσουν, αλλά εμείς τους αφήνουμε στην πολυφωνία των συνιστοσών τους. Για μας ένας είναι ο στόχος, να επαναφέρουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα στον ελληνικό λαό και αυτό πράττουμε καθημερινά, εργαζόμενοι σκληρά, με σχέδιο, με πρόγραμμα, με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό να εξαλειφθούν παθογένειες του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην παραγωγή ελλειμμάτων, εισάγουμε σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία το παρόν νομοθέτημα. Μια νομοθετική πρωτοβουλία, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η χώρα μας, ως κράτος μέλος της Ευρωζώνης, συμμετέχει στο στενότερο συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής, ο οποίος είναι απαραίτητος μεταξύ των κρατών μελών της, που έχουν κοινό νόμισμα, το ευρώ και βεβαίως κοινή νομισματική πολιτική. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση που συντελέστηκε την τελευταία δεκαετία επηρέασε το χρηματοπιστωτικό και δημοσιονομικό τομέα των περισσότερων χωρών. Αποτέλεσμα αυτής της κρίσης ήταν να αναδειχθούν οι αδυναμίες του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Ασφαλώς, οι επιπτώσεις και τα συμπεράσματα αυτής της κατάστασης ήταν διαφορετικά από χώρα σε χώρα, όπως άλλωστε και ο βαθμός επιρροής τους στις κοινωνίες. Το σημαντικότερο συμπέρασμα όμως που εξάγεται είναι η αδύρυτη ανάγκη εφαρμογής πολιτικών για την ενίσχυση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης εντός της Ευρωζώνης. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι η οικονομική και νομισματική ένωση πρέπει να λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το όφελος των πολιτών της και να δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Η δημοσιονομική εξυγίανση λοιπόν μας αφορά όλους.
όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα. Η ύπαρξη όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενός ισχυρού νομίσματος προϋποθέτει τη θωράκισή του απέναντι στους κινδύνους. Διότι είναι γεγονός ότι η Ευρώπη και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα βρέθηκαν απροετοίμαστοι μπροστά στην κρίση. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε ότι η ύπαρξη και συμμετοχή σε μια κοινή νομισματική ένωση δεν συνεπάγεται μόνο δικαιώματα, αλλά συνοδεύεται και από υποχρεώσεις. Και αυτή την αρχή τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες. Πώς είναι δυνατόν να απαιτούμε από τους εταίρους μας και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης την οποιαδήποτε βοήθεια και την ίδια στιγμή να μην είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας, θα επέλθει μέσα από ένα πλαίσιο κοινών αρχών και κανόνων. Ένα πλαίσιο που θα δημιουργεί ισοσκελισμένους και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και θα βάλει τέλος στη δημιουργία ελλειμματικών προϋπολογισμών. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, δείξαμε την αποφασιστικότητά μας να πετύχουμε το στόχο της δημοσιονομικής εξυγίανσης που θα επιτρέψει στην πατρίδα μας να σταθεί και πάλι στα πόδια της, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάκαμψης και ανάπτυξης. Με το παρόν νομοσχέδιο λοιπόν τίθεται το πλαίσιο για την παρακολούθηση των τομέων της Γενικής Κυβέρνησης αναφορικά με τη δημοσιονομική διαχείριση. Δεν αποτελεί απλά και μόνο την ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας στο θεσμικό μας πλαίσιο, αλλά παράλληλα αποτελεί το όχημα με το οποίο η χώρα μας θέτει τις βάσεις για να συμμετέχει σε ένα πλαίσιο αρχών εντός της Ευρωζώνης σε ζητήματα που αφορούν στη δημοσιονομική πολιτική. Επικαιροποιεί δηλαδή και προσαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, προκειμένου να επέλθει υγιής δημοσιονομική διαχείριση. Ένας από τους στόχους αυτού του πλαισίου είναι να θωρακιστεί το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ, μέσα από νέους θεσμούς, όπως είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η δημιουργία του οποίου ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντου σχεδίου νόμου. Μιας ανεξάρτητης αρχής, που ήδη προβλέπεται η λειτουργία της σε 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήδη λειτουργεί σε 12 από αυτές τις χώρες, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αξιολογεί και θα ελέγχει τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ παράλληλα θα έχει στενή συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργείο Οικονομικών. Μια ακόμη βασική τομή αυτού του νομοσχεδίου είναι το σύνολο των αρχών που εφ' εξής θα διέπουν την κατάρτιση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι αρχές δηλαδή της ετήσιας διάρκειας, της καθολικότητας και της ενότητας του προϋπολογισμού. Δηλαδή, όλες οι δημοσιονομικές πράξεις του προϋπολογισμού θα αναφέρονται σε ένα μόνο οικονομικό έτος. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό. Και τρίτον, θα υπάρχει πλήρης απεικόνηση εσόδων και δαπανών στον προϋπολογισμό, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουμε τον τρόπο αξιολόγησης όλων των πόρων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευθούν στο μέλλον καταστάσεις που οδηγούν στην παραγωγή νέων ελλημάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγες ημέρες, τον Μάιο, οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Ένα μήνυμα παραμονής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Ένα μήνυμα ότι η κυβέρνησή μας παραμένει εγγυητής για τη σταθερότητα και την ομαλή πορεία της χώρας. Ένα μήνυμα απαλλαγής από τις παθογένειες του παρελθόντος. Και αυτό το νομοθέτημα αποτελεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Μια σημαντική θεσμική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος όπου θα πάψουμε επιτέλους να ζούμε με δανεικά και θα στηριζόμαστε πλέον στις δικές μας δυνάμεις. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν θεσπίζουμε κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και δημιουργούμε όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια μακροχρόνια δημοσιονομική εξυγίανση υποκαθεστώς οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας. Έτσι, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά της χώρας μας και οικοδομούμε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για τη δημιουργία ισοσκελισμένων ακόμη και πλεονασματικών προϋπολογισμών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνησή μας αυτά τα 2 χρόνια έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις και έχει προχωρήσει σε πρωτοβουλίες για την αναστροφή του δυσμενούς οικονομικού κλίματος. Και σίγουρα αυτό το πετύχαμε. Καταφέραμε να σώσουμε την πατρίδα μας από τον ορατό κίνδυνο της χρεοκοπίας, να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον σταθερότητας και ομαλότητας και να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με το παρόν όμως σχέδιο συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια αναμόρφωσης του δημοσιονομικού πλαισίου με απότερο στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση. Καλό λοιπόν
όλες τις πτέρυγες της Βουλής, πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες, να στηρίξουν την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι ώστε συντεταγμένα, με τόλμη και αποφασιστικότητα, να πετύχουμε το στόχο της εθνικής ανόρθωσης και να ξαναδώσουμε και πάλι στον ελληνικό λαό ελπίδα και αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ.